Ο λόγος λοιπόν σάρκ σε γένετο, ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι η σάρκ, ο άνθρωπος, γέννηται να γίνει λόγος, Θεός. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μήνυμα και το νόημα το κεντρικό σε γεωγραφή. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Το γνωστό, η θέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι το μήνυμα και το κεντρικό σημείο, όπως σας είπα, της Αγίας Γραφής. Όσο δε τα γεγονότα της αρχαίας ισραηλικής ιστορίας, αυτό το πράγμα υπηρετούν και προετοιμάζουν τους λαούς για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας. Ξέρετε, πρέπει, όταν μελετούμε ένα αντικείμενο, αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στη θεολογία, είναι σε όλους τους τομείς. Σε όλα τα επαγγέλματα, παντού, σε όλους τους τομείς, παντού. Πρέπει να έχουμε μία γνώση του όλου και του μέρους. Πολλές φορές αποκτούμε ευρία γνώση του μέρους και μας διαφεύγει το όλον. Πάρτε την ιατρική. Βλέπετε ότι 4, 5, 6 χρόνια, 6 χρόνια, βαρύ, μαθαίνουν τον άνθρωπο ολόκληρο. Κατόπιν λέμε μπαίνει η ειδίκευση, 2-3 χρόνια ξέρω εγώ. Τι θα πει αυτό? Τώρα έχουμε τη γνώση του μέρους. Κάποιος μαθαίνει, γίνεται οφθαλμίατρος. Ασχολείται μόνο με τα μάτια. Πώς θα μπορούσε όμως ποτέ να γίνει καλός οφθαλμίατρος εάν αγνοεί τον όλον άνθρωπο? Πρέπει να μάθει γενική ιατρική για να σπουδάσει μετά την ειδική ιατρική. Αυτό το πράγμα σας λέω τόση ώρα. Πρέπει να ξέρω και το μέρος και το όλον. Είμαι μέσα σε μια πολύ μεγάλη οικοδομή. Αρχίζω να την περιγράφω, να λέγω, το παράδειγμα σας το έχω ξαναπεί άλλοτε, να λέγω ότι τα δωμάτια είναι έτσι, τα δωμάτια περιέχονται αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή δεν βγαίνω έξω από την οικοδομή, με πήγανε λίθα και με βάλανε μέσα, δεν έχω εικόνα της όλης της οικοδομής απ' έξω. Πρέπει λοιπόν να έχω και μια εικόνα εξωτερική. Ποια είναι η όλη οικοδομή? Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να ξέρω πολύ καλά το περιεχόμενο της πιστεώς μου στα επιμέρους σημεία. Ότι θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο, πρέπει έτσι να είμαι, πρέπει να έτσι να είμαι. Αλλά πρέπει να έχω όμως και το διάγραμμα του συνόλου. Και λέμε, ο Χριστός είπε αυτό, μάλιστα. Είπε εκείνο, μάλιστα. Είπε εκείνο, μάλιστα. 100 πράγματα, μάλιστα. Ερώτημα, τι είναι ο χριστιανισμός? Και δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω. Ένα λοιπόν εδώ πέρα. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ο χριστιανισμός είναι ο λόγος σάρξ εγένετο, είδα η σάρξ γέννησε λόγο. Τι θα πει η ιατρική? Απαντήστε. Νομίζετε πως είναι εύκολο? Νομίζετε πως είναι εύκολο να απαντήσουμε? Θα μου πείτε. Είναι η επιστήμη εκείνη που έχει σαν αντικείμενό της το ανθρώπινο σώμα, το έρευνα, βγάζει συμπεράσματα και επεμβαίνει προς θεραπεία των ασθενειών του σώματος αυτού. Πολύ ωραία. Τι είπες, η ιατρική? Το ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Αλλά το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος? Γιατί απλούστατο ο άνθρωπος είναι και η ψυχή του. Και συνεπώς η συμπεριφορά ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται μόνο από την παρουσία του σώματός του, αλλά και από την παρουσία της ψυχής του. Και πολύ καλά έγραφε σε ένα του βιβλίο, ένας Γερμανός είναι, έγραψε ένα βιβλίο που μεταφράστηκε ελληνικά και το οποίο θα σας συνιστώ να το διαβάσετε. Πολύ θα σας ωφελήσει, όμως και εμένα με ωφέλησε. «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Τώρα θα πει κανένας βιβλιοπόλης θα μου πει, περάσαμε 10 σήμερα από το μαγαζί μου και μου ζήτησαν το βιβλίο «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Είναι ένα βιβλίο που αναφέρει εκεί αυτός ο συγγραφέας, ιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου, Γερμανός σας είπα, αναφέρει ότι έχει μια κλινική, ιδιωτική κλινική, αναφέρει διάφορα περιστατικά
της κλινικής του. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και πολύ χρήσιμο. Θα το δείτε. Λέει λοιπόν κάπου το εξής, ότι όσοι μπαίνουν στην κλινική μας δεν ενδιαφέρονται για την καθολική τους θεραπεία, αλλά ενδιαφέρονται μόνο να υποστούν μπαλώματα. Παράδειγμα, μπαίνει κάποιος γιατί έχει το στομάχι του, λέει έχει νεύρωση, έχει ξυγίλες, έχει τι πράγματα, έχει το στομάχι και τα λοιπά, και μπαίνει μέσα. Αν κάποιος γιατρός θα ήθελε να ερευνήσει το ιστορικό αυτού του ασθενού, αυτός θα απαντούσε, μα τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα που με ρωτάς, αν μαλώνω με τη γυναίκα μου ή όχι, αν πηγαίνω στην εκκλησία ή δεν πηγαίνω, τι σε ενδιαφέρουν αυτά, έχεις χάπια. Και στο τέλος εγώ ο γιατρός του δίνω χάπια να γίνει καλά. Αυτός λέγει δεν θεραπεύτηκε, μπαλώθηκε. Διότι το κύριο αίτιο αυτής της νευρώσεως του στομάχου του δεν είναι γιατί τρώει δεν ξέρω τι τρώει, αλλά διότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήθελε αυτός να θεραπευτεί, δηλαδή να αλλάξει η ζωή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν λέμε η ιατρική ασχολείται με το τι, με το ποιο τι, με το ανθρώπινο σώμα, όχι με τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι το ανθρώπινο σώμα, αλλά ούτε και η ψυχολογία εξαντλεί το θέμα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η θεολογία εγγίζει τον άνθρωπο και στο σώμα του και την ψυχή του. Αυτό μην το ξεχνούμε. Έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα από αυτό που σας είπα, να δείτε ότι έχουμε πάντοτε μια μερική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν έχουμε μια καθολική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά μερική, αυτοβλάτω. Και με την ευκαιρία που ανέφερα το βιβλίο αυτό και που δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε, ίσως να μην έχει σχέση, επειδή όμως μου άρεσε και το έχω κρατήσει στη μνήμη μου, είναι, με αυτό τελειώνει το βιβλίο, λέει, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γιατρός νοσηλεύει και ο Θεός θεραπεύει. Η θεραπεία δεν είναι από τον γιατρό, είναι από τον Θεό. Από τον γιατρό είναι η νοσηλεία. Γι' αυτό μερικοί τίμοι ιατροί που έχουν επίγνωση της δουλειάς των λένε εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι πει ο Θεός. Είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή ο γιατρός νοσηλεύει και ο Θεός θεραπεύει.